Το παράδειγμα της επιτυχίας
λειτουργίας της έκθεσής μας δείχνει ότι με σωστό σχέδιο, ικανούς συνεργάτες, καλούς υποστηρικτές, συνέπεια, εμπιστοσύνη και σκληρή δουλειά μπορούμε να τα καταφέρουμε και όχι μόνο στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μαζί μου εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, όσους στήριξαν και πίστεψαν σε αυτήν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Στασινόπουλο, τον πρόεδρο της Βιοχάλκου, που για 5 συνεχή χρόνια δωρεάν μας διαθέτει τον χώρο για να μπορούμε να διοργανώνουμε την έκθεσή μας. Τον κύριο Μαρτή Μαρτινογιάννη, που με προσωπική του εντολή και ανάμειξη διαφημίστηκε η έκθεσή μας για πολλές εβδομάδες πανελλήνια. Να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς μας για την εμπιστοσύνη και τους εκφέτες μας. Θα αποφύγω να αναφερθώ, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις, στα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων προς την κυβέρνηση. Γιατί είναι γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές και οι δυνατότητες πλέον της κυβέρνησης είναι περιορισμένες. Το μόνο που ζητάμε από την κυβέρνηση και το δημόσιο είναι να καταλάβουν την πραγματική οικονομία, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να συμπαρασταθούν και να έχουμε την ελάχιστη στήριξη που μπορούμε να περιμένουμε από το κράτος για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις, να καταπολεμηθεί η ανεργία και να βγουν από την κρίση. Αυτό που κοιτάζουμε εμείς στο επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε για τις επιχειρήσεις μας και για τη χώρα και για την οικονομία. Σας θυμίζω ότι το επιμελητήριο είναι μέρος του ελληνικού δημοσίου, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εμείς όμως το επιμελητήριο δεν περιοριστήκαμε, δεν εφησυχάσαμε μόνο στο στενό μας ρόλο που ο νόμος προβλέπει για το επιμελητήριο. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου έδωσαν και δίνουν καθημερινά άλλο περιεχόμενο στο ρόλο μας. Εμείς διοργανώνουμε εκθέσεις, καταρτίζουμε ανέργους, επιμορφώνουμε επιχειρηματίες, όπως είναι η τεχνική ασφαλείας, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υγιεινή των τροφίμων, προβάλλουμε την περιοχή μας με κάθε τρόπο. Παραδείγματος χάρη, θα έχετε δει το περίπτερο του τουριστικού στο νησί. Έχουμε δώσει επαγγελματικό οδηγό για όλες τις επιχειρήσεις του νομού κλπ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η παρέμβαση του επιμελητηρίου σε συνεργασία με τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές έφερε αποτέλεσμα το οποίο το ακούσατε σε λίγες μέρες για την οικονομία της περιοχής μας. Πριν τελειώσει η έκθεση, με παρέμβαση του επιμελητηρίου που είχε καθοριστικό ρόλο, θα ακούσετε δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες στον χώρο αυτό, από αυτό το βήμα, το αργότερο την Κυριακή, που θα σημάνουν για τον κόλυμβο ένα ετήσιο εισόδημα 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάρτιο κάθε χρόνο και μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ποιο είναι αυτό το σχέδιο, θα το αναφέρουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες από αυτό το βήμα. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να λειτουργούμε στο επιμελητήριο και στη δουλειά μας ο καθένας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας, την κοινωνία και την τοπική αγορά. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος. Για μένα, το επιμελητήριο και την έκθεση. Και ανοίγει ένας καινούργιος. Η επόμενη έκθεσή μας, η κορυφή 2014, θα γίνει σε άλλο χώρο. Αφού ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί άμεσα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Για άλλο σκοπό. Ο χώρος της επόμενης έκθεσής μας θα είναι πιθανότατα η περιφερειακή αγορά του Αιγαίου και ελπίζω σε συγκοινωνάτωση με το Δήμο Κορυφαίου και την περιφέρεια. Έχουν ήδη ξεκινήσει τις συνεχείς προσπάθειες. Μέχρι τότε, αλλά και μετά, θα συνεχίσουμε από την όποια θέση έχει ο καθένας μας τα τρία πράγματα που είναι οι κύριες προτεραιότητες μας. Πρώτον, οι εξαγωγές.
και υποσχέθηση επενδύσεων. Η ανάδειξη της περιοχής μεσογειακών δράσεων που φέρνουν πλούτο και θέσεις εργασίας. Δεύτερον, η αποτελεσματική και σωστή διαχείριση που μας επιτρέπει να λειτουργούμε στο επιμελητήριο και να διοργανώνουμε εκδηλώσεις σαν και αυτήν, διοργανώσεις σαν δημοτέκτηση που είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Δεν κερδίζει τίποτα το επιμελητήριο, ούτε χάνει από την έκθεση που διοργανώνουμε. Δεν επηρεάζεται καθόλου τις συνδρομές των πελών μας. Νομίζω